να έρθουμε σε αυτό το σπουδαίο κύμα αλληλεγγύης, το οποίο έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, και να πάμε δυτικά, να πάμε στην Ιερά Μητρόπολη Κηδονίας και Αποκορώνου και στην κυρία Στέλλα Περάκη, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, καθώς έχουμε κάποια δέματα αγάπης εντός και εκτός αγωγικών με κατεύθυνση τις πληγήσεις περιοχές. Πάμε στην κυρία Περάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε σήμερα. Δική μας η χαρά, μια σπουδαία πρωτοβουλία της Μητρόπολης που έχει ως επίκεντρο. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Λοιπόν, μόλις έγιναν γνωστές οι καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία, υπήρξε άμεσα η επικοινωνία του Μητροπολίτη και του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, γιατί η δράση αυτή είναι σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Χανίων. Ναι. Όπου αποφασίστηκε να οργανωθεί η δράση για την στήριξη των συνανθρώπων αυτών που έχουν αυτή τη στιγμή απόλυτη ανάγκη, τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν ξεκίνησε η ενημέρωση των ενοριών μας με τον συντονισμό του πρώτου σκέλου μας. Οι ενορίες, οι ιερείς μας με τη σειρά τους ενημέρωσαν τους ανθρώπους των ενοριών και συγκεντρώθηκαν τα τρόφιμα, τα ρούχα, τα κλινοσκεπάσματα, ακόμα και σκηνές, πράγματα που υπάρχει απόλυτη ανάγκη αυτή τη στιγμή να μεταφερθούν. Σωστά. Στις περιοχές που επλήγησαν. Οι ιερείς τα μεταέφεραν σε χώρο της αντιπεριφέρειας, όπου άνθρωποι της αντιπεριφέρειας έκαναν τη διαλογή και τη συσκευασία τους. Και αύριο ολοκληρώνεται αυτή η κίνηση, το να έρχονται δηλαδή τα πράγματα, ναι, να τελειώσουν και οι τελευταίες να τελειώσει και η τελευταία τακτοποίηση των πραγμάτων και η διαλογή τους. Τι έχετε συγκεντρώσει τρίτο... και πόσο μεγάλη είναι η ανταπόκριση εκεί των ανθρώπων που συμμετείχαν στο κάλεσμά σας? Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μπορούσε κανένα να αφήσει ασυγκίνητο το δράμα των ανθρώπων αυτών. Και για άλλη μια φορά η κοινωνία μας απέδειξε την αγάπη της προς τον συνάνθρωπο. Όπου και αν βρίσκεται αυτός, είτε βρίσκεται στην Ελλάδα είτε σε κάποια χώρα του εξωτερικού. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την αντιπεριφέρεια σήμερα το μεσημέρι, χωρίς αυτά που θα έρθουν αύριο δηλαδή, είναι περίπου 1,5 κοντέινερ σε μια δράση πολύ λίγων ημερών. Είναι εμφανές ότι οι άνθρωποι αγκάλιασαν την προσπάθεια αυτή και έκαναν ό,τι μπορούσαν από το δικό τους μετερίζει ο καθένας να μπορέσει να βοηθήσει. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται αύριο, να το επαναλάβουμε λίγο, μέχρι και αύριο δέχεστε αύριο πράγματα? Ναι, μέχρι και αύριο. Αύριο οι τελευταίες ενορίες θα προσκομίσουν τα πράγματα στο χώρο της αντιπεριφέρειας. Σωστά. Ώστε να γίνει η διαλογή τους και να ολοκληρωθεί η δράση για να προχωρήσουμε στο τελευταίο και πιο σημαντικό, ναι, κομμάτι, που είναι η αποστολή και το να φτάσουν τα αγαθά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Και είμαι σίγουρος, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν τους επόμενους μήνες, το επόμενο διάστημα, θα υπάρξει και άλλη πρωτοβουλία. Η αλήθεια είναι... Βέβαια, οποτεδήποτε χρειαστεί, όπως μπορεί ο καθένας, τέτοιες ώρες δεν μπορούμε να μένουμε ασυγκίνητοι σε αυτό που είδαμε στις τηλεοπτικές μας οθόνες να διαδραματίζεται. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστώ. Είναι άνθρωποι άστεγοι, είναι άνθρωποι που πονάνε. Ακριβώς, ακριβώς. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που ζει τέτοιες στιγμές. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Περάκη, την καλησπέρα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.